Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την τηλεόραση Επιλογές. Την αύξηση των νοσοκομιακών λοιμόξεων στην Ελλάδα με συνέπεια να υπάρχει διπλάσιο ποσοστό νοσηρότητας και εθνισμότητας στους προσβληθέντες σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατήγγειλε από τις ΣΕΡΕ στη διάρκεια περιοδίας του ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός, αποδίδοντας το γεγονός αυτό στη διάλυση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, των δημοσίων νοσοκομείων. Μείζον πρόβλημα για την δημόσια υγεία χαρακτηρίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων τις νοσοκομιακές λοιμώξεις, αποδίδοντας μεταξύ άλλων το φαινόμενο στην αποδυνάμωση του ΕΣΥ εξαιτίας ελλείψεων σε υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό. Μάλιστα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, στη χώρα μας προσβάλλονται από νοσοκομιακές λοιμώξεις κατά μέσο όρο το 15% των εισαγωγών στα δημόσια νοσοκομεία και η εθνισμότητα είναι πάνω από 30% των προσληθέντων. Εμείς σήμερα δώσαμε συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν είναι μόνο οι επώνυμοι που πεθαίνουν από τις νοσοκομιακές λοιμώξεις, είναι και χιλιάδες ανώνυμοι συμπολίτες μας, ασθενείς που έρχονται στο σύστημα. Οι νοσοκομιακές λοιμώξεις στη χώρα μας παρουσιάζουν μεγάλη έξαρση. Τα τελευταία χρόνια 5-6 των μνημονίων και τα τελευταία 2 χρόνια, χρόνο με το χρόνο, είναι αυξανόμενα. Η νοσηρότητα στη χώρα μας είναι πάνω από 15%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 5%. Η θνησιμότητα σε όσους προσβάλλονται από νοσοκομιακή λοίμωξη στη χώρα μας ξεπερνάει το 30%, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μισό, καθότι προσβάλλονται και πολύ λιγότερο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία υποστηρίζουν ότι λόγω έλλειψης επαρκούς προσωπικού χρηματοδότησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας υπάρχει ένας νοσηλευτής για 40 ασθενείς αναβάρδια, με συνέπεια να μην τηρούνται τα πρωτόκολλα νοσηλείας. Οι αιτίες είναι η αλόγιστη χρήση των αντιβιωτικών και οι δύο αιτίες οι οποίες άπτονται των πολιτικών των νεοφιλελεύθερων που ασκούνται στον τομέα της υγείας και διέλυσαν τα δημόσια νοσοκομεία είναι η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση. Σήμερα έχουν φύγει πάνω από 20.000 προσωπικό από το σύστημα, χωρίς να έχει προσληφθεί κανένας. Πάνω από 40.000 είναι κενές οργανικές θέσεις. Είναι μία νοσηλεύτρια για 40 ασθενείς στην κλινική στη Βάρδια. Είναι αδύνατον και να θέλει, που θέλει και προσπαθεί να τηρήσει όλους τους κανόνες υγιεινής για να μην είναι φορέας μετάδοσης νοσοκομιακών λοιμώξεων. Ακόμη ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζει ότι υπάρχει μεγάλη ανεπάρκεια σαν αναλώσιμα υλικά, ενώ παράλληλα κατηγορεί τους εργολάβους καθαριότητας ότι δεν τηρούν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους και μειώνουν παράνομα τις ώρες καθαριότητας. Ταυτόχρονα δεν υπάρχουν τα προστατευτικά μέσα, γάντια, αντισηπτικά υγρά για να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Ταυτόχρονα δεν υπάρχουν βοηθοί θαλάμου, βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό για να κάνουν απολύμανση στα κρεβάτια, καθώς επίσης και στα κομμωδίνα τα οποία πολλές φορές εμφανίζουν μέχρι και έντομα. Τα κρεβάτια δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα σεντόνια, αλλάζουν πολύ αραιά. Οι κουβέρτες πολλές φορές μένουν και ένα χρόνο χωρίς να πληθούν, γιατί δεν υπάρχουν δεύτερες να βάλουμε στα κρεβάτια νοσηλείας. Και βέβαια, άλλο ένας σημαντικός παράγοντας είναι η καθαριότητα στο νοσοκομείο που είναι πλημελής, καθότι τα συνεργεία εργολάβη καθαριότητας δεν τηρούν τις συμβατικές υποχρεώσεις, μειώνουν κατά πολύ το προσωπικό και τις εργατοώρες, με αποτέλεσμα τα νοσοκομεία να είναι ακάθαρτα, χωρίς απολύμανση, ειδικά οι χώροι των χειρουργείων, οι οποίοι είναι και οι μεγάλοι χώροι μετάδοσης των νοσοκομιακών λοιμώξεων. Την ίδια ώρα, για ώρα τα παραπάνω, αλλά και για τις προσλήψεις προσωπικού, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο των Σερών, Γιάννης Αγοραστός, τις επόμενες ημέρες θα έχει συνάντηση με τον διοικητή της Τετάρτης, είπε, Ευστράτιο Πλωμαρίτη. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή τελειώνει το οικονομικό έτος το 2016 και αρχίζουν και βλέπουμε ότι έχουμε κάποιες ελλείψεις και εμείς λόγω του προπολογισμού σε υλικά, σε είδη καθαριότητος, σε διάφορα πράγματα. Ήταν το αναμενόμενο. Γι' αυτό και εμείς από την αρχή της χρονιάς λέγαμε ότι μέχρι το καλοκαίρι θα πάμε λίγο καλά, αλλά στο τέλος της χρονιάς ευχόμαστε να τη βγάλουμε. Αυτό τι σημαίνει για τους πολίτες, για τους ασθενείς? Κοιτάξτε, δείτε, δεν είναι μόνο για τους πολίτες και τους ασθενείς. Υπάρχει, ας πούμε, έλλειψη αυτή τη στιγμή σε κάποια υλικά τα οποία τα χρησιμοποιούμε εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι. Δεν έχει αντίκτυπο προς τον πολίτη. Υπάρχουν δύο ειδών. Υπάρχει έλλειψη υλικού, η οποία έχει αντίκτυπο στον πολίτη, στον ασθενή, στον χρήστη υγείας. Και υπάρχει και έλλειψη υλικού, το οποίο έχει αντίκτυπο αυτή τη στιγμή στους εργαζόμενους. Άρα είναι δύο κατηγορίες. Αυτό κάποια πράγματα δεν φέρονται προς τα έξω, αλλά σίγουρα υπάρχουν προς τους εργαζόμενους. Σήμερα
συγκεκριμένα είχαμε συνάντηση με τη διοίκηση ως σωματείο. Η συνάντηση κράτησε πάνω από 2 ώρες. Ήταν, μπορώ να πω, επικοδομητική. Είδαμε τα προβλήματα που οφείλονται πώς και γιατί. Και γι' αυτό το λόγο και εμείς, για να προλάβουμε το κακό για το νέο έτος, για το οικονομικό έτος του 2017, έχουμε κλείσει ραντεβού τέλος εβδομάδος με τον διοικητή της Τράπεζας Υγειονομικής Περιφέρειας, τον κ. Προμαρίτη, να του επισημάνουμε τα προβλήματα, να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια δίκαιη κατανομή στον προϋπολογισμό σε αυτό που αντιστοιχεί και αξίζει στο νοσοκομείο μας, για να προλάβουμε πριν γίνει η μοιρασιά της πίτας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Νέες προκλητικές δηλώσεις με τις οποίες αμφισβήτησε τη συνθήκη της Λοζάνης έκανε για άλλη μια φορά ο πρόεδρος της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στη συνεδρίαση του νέου Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας. Αναφέρθηκε και πάλι στα σύνορα και μίλησε για σχέδια μιας μεγαλύτερης Τουρκίας. Ουσιαστικά, ο Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε την επαναδιαπραγμάτευση της συνθήκης της Λοζάνης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν είναι ιερό κείμενο. Νέες προκλητικές δηλώσεις με τις οποίες αμφισβήτησε τη συνθήκη της Λοζάνης έκανε για άλλη μια φορά ο πρόεδρος της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στη συνεδρίαση του νέου Συμβουλίου Ασφαλείας Τουρκίας. Αναφέρθηκε και πάλι στα σύνορα και μίλησε για τα σχέδια μιας μεγαλύτερης Τουρκίας. Ουσιαστικά, ο Ερντογάν ζήτησε την επαναδιαπραγμάτευση της συνθήκης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν είναι ιερό κείμενο. Προχώρησε όμως ακόμη περισσότερο, λέγοντας ότι θα κάνει βήματα έτσι ώστε η Τουρκία να γίνει μεγαλύτερη. Λοζάν, tartışılmaz bir metin değildir. Kutsal bir metin asla değildir. Elbette tartışacağız. Elbette daha iyisine ulaşmanın çabası içinde olacağız. Bunu yaparken birçoklarının ayağına basacağımızın, birçoklarını rahatsız edeceğimizin. Να σημειωθεί πως ο Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε συστηματικά τα περιχαμένων εδαφών και συνθήκης Λοζάνης και δεν δίσταζε να αναφερθεί στα σύνορα, δίνοντας την εντύπωση ότι θέλει να επανεντρήσει και να αλλάξει τη δομή της τουρκικής δημοκρατίας. Σε ομιλία του για το νέο δόγμα ασφαλείας Τουρκίας, υπογράμμισε πως στόχος της προεδρίας του είναι να γίνει η χώρα πιο ισχυρή δύναμη μέχρι το 2023. Στόχος είναι ο εθνικός όρκος. Εκτιμούμε τα κέρδη από την Λοζάνη. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν θα συζητήσουμε τους στόχους που πλησιάσαμε με τον απελευθερωτικό πόλεμο και περιλάμβαναν περιοχές που ήταν μέσα στο εθνικό όρκο, αλλά τις παραχωρήσαμε με τη Λοζάνη. Η Λοζάνη δεν είναι ένα κείμενο που δεν μπορεί να συζητηθεί. Δεν είναι ιερό κείμενο. Θα εργαστούμε για να φτάσουμε σε κάτι καλύτερο, τόνισε και ξεκαθάρισε πως ο ίδιος θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα αυτό. Ακόμη θέλουν να μας εγκλωβίσουν στη Λοζάνη. Έχουμε δώσει λόγο στο λαό. Θα ζωρίσουμε όλα τα όρια για να φτάσουμε στους στόχους του 2023 που έχουμε βάλει. Δηλαδή, να γίνουμε ένα από τα μεγαλύτερα κράτη του κόσμου, κατέληξε ο Ερντογάν, αναφερόμενος στο ένδοξο παρελθόν, όπως είπε, της Τουρκίας, που είναι κληρονόμος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εμείς, 22 μιλιόν κιλόμετρα καρελίκ, dünya ölçeğinde toprağı görmüş bir devletin varisleriyiz. Düştük 780 bin kilometre kareye geldik. Lozan ifadesini kullandığımda birileri rahatsız oldu. Niye rahatsız oluyorsunuz? Lozan'da da işte o 3 milyon kilometre kareden maalesef bir yerler yine tırmıklandı. 780 bin kilometre kareye kaldık. Burnumuzun dibindeki yerler bizden alındı. Ο burnumuzun dibindeki yerler bile bizden alındığında onunla iftihar edenler oldu. Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος Υπουργείου Εξωτερικών, Στράτος Ευθυμίου, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αναφορικά με τις νέες αμφισβητήσεις της συνθήκης Λοζάνης από τον Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε: «Δηλώσεις αμφισβήτησης της συνθήκης Λοζάνης είναι απαράδεκτες». Ο κ. Ευθυμίου επισήμανε ότι στον αναθεωρητισμό που διατυπώνεται κατά επανάληψη από την τουρκική ηγεσία, η Ελλάδα αντιπαρατάσσει την προσήλωσή της στη διασφάλιση της διεθνούς νομιμότητας, της ειρήνης και της σταθερότητας. Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα και να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο της τηλεόρασης επιλογής, τον κύριο Θόδωρο Λιόγλου. Καλώς ήρθατε, κύριε Λιόγλου. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Κύριε Λιόγλου, κοντά μας σήμερα, Τετάρτη, όπως κάθε Τετάρτη, και θέματα αρκετά για να συζητήσουμε. Ας ξεκινήσουμε όμως από το θέμα με τις νέες δηλώσεις του Σουλτάνου Ερντογάν. Αυτή τη φορά απευθυνόμενο σε όλη την Ευρώπη, γιατί τα πειρά του ήταν και κατά της Ευρώπης. Και όχι μόνο. Προφανώς αναφέρεσαι στην συνθήκη της Λοζάνης. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτές οι κουβέντες που κάνει στο εσωτερικό της χώρας του, κυρίως ο Ταγίπ Ερντογάν, είναι ανιστόρητες. Mm-hmm. Είναι ανιστόρητες και απορώ γιατί υπάρχει τέτοια μεγάλη έκταση και τέτοια μεγάλη ανησυχία.
Η συνθήκη της Λοζάνης δεν είναι αφορά, γιατί πολλοί κόσμοι δεν καταλαβαίνουν ποια είναι η συνθήκη της Λοζάνης. Να πούμε δηλαδή τι είναι αυτή η περίφημη συνθήκη, για να το καταλάβει και ο πολύς ο κόσμος, γιατί δυστυχώς στα ελληνικά σχολεία σήμερα δεν τα μαθαίνουν αυτά τα πράγματα. Και είναι λάθος. Η συνθήκη της Λοζάνης δεν είναι μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας. Δεν είναι μια συνθήκη που αφορά την Ελλάδα και την Τουρκία, για να κάτσουμε να την ξανασυζητήσουμε. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά, η συνθήκη της Λοζάνης αφορά το παγκόσμιο στερέωμα. Δηλαδή, μετήχαν σε αυτή την περίφημη συνθήκη χώρες από όλο τον κόσμο. Ακόμα και η Ιαπωνία συμμετείχε. Ενδεικτικά σας αναφέρω. Δηλαδή, ότι μετήχαν σε αυτή την σύσκεψη, σε αυτή τη συνθήκη που έγινε στην ομώνυμη πόλη της Ελβετίας, η Ελλάδα, η Τουρκία, η Ιουγκοσλαβία, η Ρουμανία, όλες οι δυνάμεις της Αντάντ, οι νικήτριες δηλαδή, Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, διότι τότε ήταν με την Αντάντ η Ιταλία, και διάφορες άλλες χώρες, η Ρουμανία, η Πορτογαλία, οι ΠΑΟΣ παρατηρητές, διότι δεν είχαν κήρυξη τον πόλεμο στην Τουρκία, ακόμα και η Ιαπωνία μετήχε ως παρατηρητής. Τι αφορούσε λοιπόν αυτή η περίφημη συνθήκη? Μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά δυστυχώς την ελληνική περιπέτεια, τον τυχοδιοχτισμό της κυβέρνησης που διαδέχθηκε το Βενιζέλο να κάνει την εκστρατεία, να συνεχίσει την εκστρατεία στην Άγκυρα, να προσπαθήσει να φτάσει στην Άγκυρα, και την μικρασιατική καταστροφή, συνήρθαν λοιπόν οι δυνάμεις όλες αυτές του κόσμου στη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 22 και τελείωσε στις 22 Ιουλίου του 23. Τι αφορούσε? Την διευθέτηση μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μαζί με το ελληνικό ζήτημα, ουσιαστικά εκεί δημιουργήθηκε η λεγόμενη σύγχρονη Τουρκία. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, Δημήτρη, δεν υπήρχε Τουρκία, υπήρχε Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Άρα λοιπόν εκεί ιδρύθηκε το Κεμαλικό, η Κεμαλική Τουρκία, με αυτή τη συνθήκη και η οποία όριζε τα σύνορά της. Ναι, θέλετε να πάμε να δούμε λίγο μια δήλωση πριν συνεχίσουμε του κυρίου Χρυσόγονου, του Ευρωβουλευτή, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Επιλογές, κύριε Λιόγλου, για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε να δούμε. Σε πολύ λίγο θα είμαστε έτοιμοι να δούμε τη δήλωση. Ας συνεχίσουμε όμως. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Ναι, λέγαμε για το τι λέει η συνθήκη της Λοζάνης. Μας λέγατε για το τι λέει η συνθήκη της Λοζάνης. Λοιπόν, η συνθήκη λοιπόν της Λοζάνης αποτελείται από 143 άρθρα. Από αυτά, την Ελλάδα αφορούν 5-6 μόνο. Ναι, ναι, ναι. Είναι το άρθρο, το λέω έτσι για την ιστορία, έτσι, για να δείξουμε ότι ασχολούμεθα. Το άρθρο 12 που αφορά τα νησιά του Αιγαίου, το άρθρο 13 για την αποστρατικοποίηση των νησιών, το άρθρο 14, 15, 17 και 30. Είναι πολλά δηλαδή αυτά τα οποία. Από τα 143 άρθρα, τα 7 αφορούν την Ελλάδα και όλα τα υπόλοιπα αφορούν 1.000 άλλα πράγματα, μεταξύ των οποίων το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το θέμα ότι η Τουρκία πρέπει να πληρώσει κάποια δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια αποζημιώσεις που της χαρίστηκαν, εάν θέλει λοιπόν να κάνουμε αναθεώρηση, να πληρώσει και, να το, πληρώσει χρέος, και το χρέος αυτό που προκύπτει. Άρα λοιπόν, όταν λέει, άκουσα τώρα στο ρεπορτάζ που είχες, το πολύ καλό, ότι λέει ο Ερντογάν, μας πήρανε τα εδάφη μας και από 3 εκατομμύρια τετραγωνικά. Ναι, ποια εδάφη, ανέφερε τα 3 εκατομμύρια. Ποια εδάφη σας πήραν, κύριε Ερντογάν? Αυτά τα λέει στους Τούρκους που είναι αμόρφωτοι στην πλειοψηφία. Αυτό θα έλεγα, κύριε Λιόγλου. Μήπως οφείλεται τελικά στο ότι απευθύνεται σε ένα λαό ο οποίος έχει χαμηλό επίπεδο μόρφωσης και απλά έχει ανεπτυγμένο το εθνικό συνέστημα. Κυρίως εκεί. Αλλά διότι τα εδάφη που υποτίθεται ότι σας πήραν τότε, με την ίδια λογική θα πρέπει να ζητήσεις πίσω και την Ελλάδα ολόκληρη, διότι και αυτή ανήκει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και την Βουλγαρία να ζητήσει, διότι και αυτή ανήκει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτά λοιπόν τα εδάφη που λες μας πήραν, εκτός αν ξανασκέπτεται να επανιδρύσει, γι' αυτό και τον λένε και Σουλτάνο τώρα, την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να διεκδικήσει όλα τα εδάφη που είχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έλεος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο Ερντογάν τα λέει αυτά για εσωτερική κατανόηση. Το θέμα είναι γιατί τα αναπαράγουμε τώρα εμείς εδώ. Εγώ είμαι και λίγο πονηρός. Γιατί άλλα είναι τα κυρίαρχα ζητήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, που είναι πολύ πιο σοβαρά από τη σύνθηκη της Λοζάνης, πολύ πιο άσχημα
και πολύ πιο επικίνδυνα και που μπορεί βεβαίως να γύρουν. Mm-hmm. Θα ήθελα λίγο στη συνέχεια να αναφερθούμε και στο αν μπορεί να αναθεωρηθεί η συνθήκη της Λοζάνης. Αυτό είναι σημαντικό πρόταση. Πάμε, αν θέλετε, να ακούσουμε όμως πρώτα τον κύριο Χρυσόγονο, γιατί οι δηλώσεις του είναι ιδιαίτερα σημαντικές και του κύριου Χρυσόγονου. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε σε λίγο. Όμως στην αρχή του απαραβίαστου των συνόρων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της διεθνούς ένεμης τάξης. Συνεπώς η αμφισβήτηση από την πλευρά της Τουρκίας, που δεν είναι τωρινή, έχει παρελθόν δεκαετιών. Απλά εκδηλώνεται σήμερα από τον κύριο Ερντογάν με τον πιο προκλητικό, θα έλεγα, τρόπο. Η αμφισβήτηση αυτή καθιστά την Τουρκία ένα κράτος που βρίσκεται, θα έλεγε κανείς, εκτός του παραδεδεγμένου και υπάρχοντος διεθνούς πλαισίου. Και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί από την διεθνή κοινότητα, αναλόγως σε ό,τι αφορά, παραδείγματος χάρη, τις παραδόσεις οπλικών συστημάτων προς την Τουρκία, διότι θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι πρόκειται για μια χώρα με επιθετικές διαθέσεις έναντι των γειτόνων της. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, η δική μας θέση είναι και πρέπει να είναι βεβαίως σταθερή σε ό,τι αφορά την προάσπιση της εδαφικής εγκαιρότητας της χώρας μας έναντι των τουρκικών επιβουλών. Αλλά βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι με τον συσχετισμό δυνάμεων που υπάρχει μεταξύ των δύο κρατών και σε πληθυσμιακό και σε οικονομικό επίπεδο, δηλαδή σε πληθυσμιακό επίπεδο ο συσχετισμός είναι 7:1, σε οικονομικό επίπεδο, αν συγκρίνουμε το ΑΕΠ, είναι 4:1. Είναι δύσκολο η Ελλάδα και μάλιστα σε βάθος χρόνου, όπου εμείς έχουμε μια καθοδική δημογραφική δυναμική, ενώ η Τουρκία έχει μια ανωδική δημογραφική δυναμική, είναι δύσκολο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον τουρκικό κίνδυνο μόνοι μας. Χρειαζόμαστε έξωθεν συμπαράσταση. Κύριε Χρυσόγονε, μετά και τις δηλώσεις αυτές υπάρχει έντονος προβληματισμός, έτσι, όσον αφορά τον κύριο Ερντογάν και τα όσα δηλώνει? Ο προβληματισμός είναι δεδομένος και δεν απορρέει, επαναλαμβάνω, μόνο από τις δηλώσεις του Ερντογάν. Είναι κάτι το οποίο έχει πίσω μια προϊστορία δεκαετιών με δηλώσεις αλλά και ενέργειες, ας μην το ξεχνάμε αυτό, των εκάστοτε τουρκικών κυβερνήσεων, από την αποστολή σεισμογραφικών σκαφών για έρευνες, παράνομες έρευνες μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, από παράνομες αποβάσεις σε ελληνικά νησιά, δηλαδή αναφέρομαι στα Ίμια το 1996 και ούτω καθεξής. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Το καινούργιο στοιχείο, αν υπάρχει, είναι ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται η προκλητικότητα αυτή και η επιθετικότητα, η καθολικότητα της διεκδίκησης, διότι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά γενικώς τις όμορες χώρες με την Τουρκία έναντι των οποίων διεκδικεί ο κ. Ερντογάν ζωτικό χώρο. Και αφορά, αν θέλετε, και το ότι η λογική Ερντογάν είναι μια λογική ακριβώς ζωτικού χώρου. Δηλαδή δεν στηρίζεται τόσο σε επιχειρήματα ύπαρξης μειονοτήτων, τουρκικών μειονοτήτων ή οτιδήποτε άλλο που θα είχε κάποια λογική, ας το πούμε έτσι, παρόλο που στον επεκτατισμό δεν υπάρχει λογική έτσι κι αλλιώς. Είναι απλώς η λογική του ζωτικού χώρου, δηλαδή είναι μια λογική χιτλερική, ότι εμείς είμαστε ένα μεγάλο έθνος και δεν μας αρκεί ο χώρος μας και θέλουμε να επεκταθούμε. Μάλιστα. Αυτά είναι πράγματα που θα έπρεπε να ανήκουν στο παρελθόν της ανθρωπότητας, ούτε καν στον 20ο αιώνα, θα έλεγα. Οι εμπάσχετοι έχουν τελειώσει το πρώτο μισό του 20ου αιώνα και έκτοτε θα πρέπει να θεωρηθούν ότι παρήλθαν οριστικά. Το γεγονός ότι υπάρχει ένας αρχηγός κράτους ο οποίος καταφεύγει σε μια τέτοια ρητορική είναι γεγονός που πρέπει να το αντιμετωπίσει γενικότερα η διεθνής κοινότητα, όχι μόνο η Ελλάδα. Θέλω λίγο και τη δήλωσή σας και το σχόλιο σας για αυτό το οποίο είπε, γιατί επιτέθηκε και στην Ευρώπη, λέγοντας ότι ό,τι και αν ψηφίσουν οι ευρωβουλευτές για την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει αξία στα μάτια μας. Εντάξει, στα μάτια του κυρίου Ερντογάν μπορεί να έχει αξία η Ισλαμική Μαντήλα ή κάτι άλλο. Στα μάτια όμως των Ευρωπαίων η Τουρκία δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα, δεν συμπεριφέρεται κατά τρόπο ευρωπαϊκό
και συνεπώς η προοπτική ένταξη στην Ευρώπη, αν υπήρχε ποτέ, που κατά βάση δεν υπήρχε, απομακρύνεται όλο ένα και περισσότερο με τέτοιου τύπου δηλώσεις και συμπεριφορές. Κύριε Λιόγλου, τον ακούσαμε τον κύριο Χρυσόγωνο. Νομίζω τα είπε πολύ εμπεριστατωμένα ο καθηγητής, συνταγματολόγος και ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγωνος, οπότε ό,τι και να προσθέσω εγώ θα είναι υποδιέστερο από όλα όσα είπε. Mm-hmm. Λέγαμε για την αναθεώρηση της Ιθήνης και της Λοζάνης πριν το βίντεο και τελικά μπορεί να γίνει αναθεώρηση και αν ναι, με ποιους τρόπους. Συνθήκες δεν αναθεωρούνται. Παρά μόνον εάν γίνει διεθνής πάλι διάσκεψη, έτσι μια παγκόσμια διάσκεψη ξανά ή πόλεμος. Οι συνθήκες μόνο τότε τροποποιούνται. Απλά οι Τούρκοι έχουν αυτή τη λογική, διότι έχουν ήδη καταπατήσει κανένα δύο φορές την συνθήκη της Λοζάνης με το σεβασμό των μειονοτήτων. Να θυμίσουμε το 55 και το 65 κάναν στην Κωνσταντινούπολη ή με την Κύπρο. Αυτό είναι παραβίαση των ορών της συνθήκης της Λοζάνης, που δεν σεμβάστηκαν τις μειονότητες όπως προέβλεπε το άρθρο 14. Έτσι, δεν το σεβάστηκαν και εκδιώξαν τους Έλληνες που είχαμε πει ότι αυτοί θα μείνουν εκεί και οι άλλοι θα μείνουν εδώ. Λοιπόν, δεν το σεβάστηκαν. Όμως δεν μπορεί να αναθεωρηθεί. Τι κάνουν? Απλά ζητάνε, βάζουν συνέχεια πράγματα στο τραπέζι σε μια μακροχρόνια, με μακρόπνοη εξωτερική πολιτική και προς αυτήν σιγά σιγά οδεύουν και όπως και να έχει πάντα κάτι κερδίζουν απέναντι σε εμάς που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, πού πάμε, τι θέλουμε. Και εμένα εξαιρετικά και πάλι, όπως και τότε το 22, αν όχι στην ίδια ένταση, βεβαίως δεν είναι στην ίδια ένταση διότι δεν είναι και οι ίδιες συνθήκες, διαιρημένο πολιτικό κόσμο που δεν έχει καμιά ομοφωνία, καμιά ομοψυχία και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι ποιος θα πάρει την εξουσία. Αποκλείεται το ενδεχόμενο να προσπαθεί ο Ερντογάν να καλύψει τα δικά του? Όχι, αυτός είναι ο κύριος λόγος του, γι' αυτό και απευθύνεται. Άλλωστε δεν τα βάλε μόνο με εμάς. Όπως είδες, τα βάλε και με την Ευρώπη, προκάλεσε ναι, την Ευρώπη με άσχημα. Και, με όλους. Και ακόμα χειρότερα, και εδώ είναι το ερώτημα, εμείς τι κάνουμε, προκάλεσε το Ισραήλ, λέγοντας ότι λίγο ή πολύ δεν διαφέρουν από τον Χίτλερ. Ό,τι έκανε, λέει ο Χίτλερ, κάνουν και αυτοί στις αραβικές χώρες. Εδώ, πού είναι η εξωτερική πολιτική? Θα πάνε, λέει, αύριο ο Πρωθυπουργός ή μεθαύριο στα απομακοχώρια. Να κάνει τι δηλαδή στα απομακοχώρια? Αυτό το θεωρώ μάλλον άτοπο. Εκεί που έπρεπε να πάει, είναι έπρεπε να πάει στο Ισραήλ. Εδώ επιδιώκει συμμαχίες. Για να είσαι ισχυρός. Διότι αυτό που είπε ο καθηγητής είναι σοβαρό. Όταν δριός πεσούσες, δηλαδή, πας ανερξηλεύεται. Βλέποντας η Τουρκία ότι εμείς είμαστε στο μαύρο μας το χάλι, οικονομικά και πολιτικά, θα έλεγα ουσιαστικά, απομονωμένοι. Για το επόμενο θέμα θα το εξηγήσουμε, για τη διάσκεψη που ήταν να γίνει και δεν ναι, έγινε. Ναι. Λοιπόν, σου λέει, θα φωνάξω κι εγώ ότι πάρω. Η μόνη απάντηση που μπορούσαμε να έχουμε εμείς σε αυτές είναι να αρχίσουμε και εμείς να διεκδικούμε. Να λέμε να επανέλθει η συνθήκη των Σεβρών. Είχε γίνει το 20 αυτή η συνθήκη που μας έδινε ακόμα και τα παράλια της Μικράς Ασίας. Να ζητάμε κι εμείς την Ανατολική Θράκη και την αυτήν για να δούμε τι έχει να γίνει. Έτσι, όταν πάνε να σε βιάσουν, δεν σφίγγεσαι και κάθεσαι να δεις. Έτσι. Δύο πράγματα μπορείς να κάνεις εδώ, τα ξέρει ο κόσμος, να μην τα ξαναπώ εγώ. Πριν πάμε στον κύριο Χατζηβασιλείου, τον Τάσο, τον διεθνολόγο, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, κύριε Λιόγλου. Είναι επικίνδυνος, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνος ο Ερντογάν και μιλάω από άποψη ξεσηκωμού, αν θέλετε. Γιατί όλοι οι Έλληνες λένε από σε πηγαδάκια τουλάχιστον και σε παρέες και η θεία που μας ακούει από το σπίτι της, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ότι θα κάνει πόλεμο ο Ερντογάν, θα μας κηρύξει τον πόλεμο. Μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, τον συμφέρει να κάνει κάτι τέτοιο, και αν είναι. Όχι. Σε αυτή τη φάση, αλλά νομίζω θα μας τα πει και ο κύριος Χατζηβασιλείου, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή συμφέρει στον Ερντογάν να ανοίξει ένα μέτωπο την ώρα που έχει ένα μέτωπο στη Συρία, την ώρα που διατάσσει μάλιστα, και θα ήθελα να το ρωτήσω και στον Τάσο τον Χατζηβασιλείο αυτό, τη σύλληψη του Κούρδου ηγέτη, ο οποίος μάχεται του ΙΣΙΣ. Δηλαδή, οι Κούρδοι που μάχονται με του ΙΣΙΣ, ο Ερντογάν διατάζει τη σύλληψη του. Όταν έχει τόσα ανοιχτά μέτωπα. Ανοιχτά μέτωπα, λέτε. Έτσι. Τώρα, το να ανοίξει ένα μέτωπο με ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ότι καλύτερο μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή. Όπως σας είπα, δεν προσβλέπει στο παρόν. Ούτε είναι και καινούργια αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Πάντως το επικοινωνιακό παιχνίδι το γνωρίζει πολύ καλά και το λέω αυτό και. Και το αν είναι επικίνδυνος, επειδή με ρώτησε. Ναι. Εγώ δεν θεωρώ αν είναι επικίνδυνος ο Ερντογάν. Επικίνδυνοι είναι οι Έλληνες πολιτικοί, και να με συγχωρεί και ο καλεσμένος μας σε λίγο,
Αυτοί είναι επικίνδυνοι, οι οποίοι δεν λένε να σοβαρευτούν. Επικίνδυνοι είναι οι ξένοι ηγέτες που αφήνουν τον Ερντογάν να έχει απασφαλίσει και να κάνει ό,τι θέλει αυτή τη στιγμή και δεν βρίσκεται ένας να τον συμμαζέψει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα όσα λέει. Είναι απούσα. Mm-hmm. Έχουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Να τον καλωσορίσουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζηβασιλείου. Καλησπέρα και στους δύο. Κύριε Χατζηβασιλείου, συζητάμε εδώ τις νέες εξελίξεις. Συζητάμε τις νέες δηλώσεις Ερντογάν και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από εσάς. Κοιτάξτε, καταρχάς ο Ερντογάν μας έχει εκπαιδεύσει το τελευταίο διάστημα, εντός αγωγικών το ρήμα, επιτρέψτε μου, σε δηλώσεις τέτοιου τύπου, οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, έχουν δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι εσωτερικός. Και ο δεύτερος είναι εξωτερικός. Ο εσωτερικός στόχος έχει να κάνει καθαρά με την πρωτοκαθεδρία του Ερντογάν στο τουρκικό πολιτικό σύστημα. Επειδή ακριβώς ο ίδιος οραματίζεται για τον εαυτό του μία θέση δίπλα στο πάνθεον του Ατατούρκ. Λίγο αέρα στο στούντιο περισσότερο, παρακαλώ, για να ακούει και ο κύριος Σιλιόγλου. Ακούω. Εντάξει. Αν όχι ισότιμη θέση με τον Ατατούρκ, διεκδικεί στην τουρκική ιστορία ο Ερντογάν ανώτερη από αυτόν. Επομένως, προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποδομεί στοιχεία τα οποία θεωρούνται ως που πιστώνονται, εν πάση περιπτώσει, ως επιτυχία στον Ατατούρκ. Η Λοζάνη είναι μια επιτυχία εντός αγωγικών του Ατατούρκ. Έτσι λοιπόν τη σέρβιρε ο Ατατούρκ στην τουρκική ιστορία και έτσι έχει καταγραφεί το 1923 μετά τη νίκη και επί των Ελλήνων. Mm-hmm. Με τη γνωστή ιστορία που έχουμε ζήσει εμείς με την καταστροφή των παραλίων. Αυτός λοιπόν είναι ο εσωτερικός στόχος. Αποδομεί οτιδήποτε έχει να κάνει με τον Κεμάλ σχέση για να μπορέσει λοιπόν να ρίξει το όνειρο του Κεμάλ και να αντικαταστήσει σιγά σιγά την πρωτοκαθεδρία με τη δική του φυσιογνωμία. Ο δεύτερος στόχος, ο εξωτερικός, απευθύνεται σε όλη την Δύση, σε όλη την Ευρώπη, με κύριο διαμεσολαβητή την Ελλάδα. Διότι για την Τουρκία, ιστορικά, ανέκαθεν, η Ελλάδα ήταν η χώρα η οποία ρυθμίζει την επαφή που έχει η Άγκυρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή λοιπόν η Ελλάδα πάντοτε ήταν εκείνη η οποία έθετε από πλευράς Ευρώπης την ατζέντα απέναντι στην Τουρκία, αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν βρίσκει την ευκαιρία, αν θέλετε, και εκμεταλλεύεται και την αδυναμία της χώρας μας, αλλά και την αποθυμία της κυβέρνησης σήμερα, της σημερινής, να δείξει μια σοβαρότερη, μια πιο αποτελεσματική πολιτική απέναντι στον τουρισμό της Άγκυρας. Και έτσι λοιπόν διεκδικεί ένα ρόλο και στα δικά μας θέματα. Προφανώς είναι πολύ σκοπές αυτές οι δηλώσεις. Προφανώς πρέπει το Υπουργείο Εξωτερικών να έχει τα αυτιά του και τα μάτια του 14. Δυστυχώς από την δεν το κάνει αυτό μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι και εσείς όλοι είμαστε μάρτυρες υπαναχωρήσεων, δηλώσεων που έγιναν, δηλώσεων που δεν έγιναν, διαψεύσουν από πλευρά του Υπουργείου, διαψεύσουν από κύκλους του Υπουργείου. Mm-hmm. Είναι πρωτοφανές για μια ευρωπαϊκή χώρα που ασκεί εξωτερική πολιτική να διαψεύδονται ειδήσεις μέσω κύκλων. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει καν ακουστεί. Ή έχουμε ένα σοβαρό Υπουργείο Εξωτερικών και έναν υπουργό υπεύθυνο, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη των λεγόμενων του, ή δεν έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η κατάσταση είναι λίγο συγκεκριμένη και καλά θα κάνει η κυβέρνηση να την αντιμετωπίσει πιο σοβαρά και πιο υπεύθυνα, κατά τη γνώμη μου. Άρα, λέτε να πάρουμε στα σοβαρά τον Ερντογάν. Αυτό λέτε, κύριε Χατζηβασίλη. Προφανώς, κύριε Κοκκίνο. Ο κ. Ερντογάν είναι αυτή τη στιγμή ένας ηγέτης αδιαφιλονίκητος στην Τουρκία. Έτσι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με όλα τα κακά και τα κακά του, για τα καλά και τα κακά του, χέρι υψηλής εμπιστοσύνης από τον τουρκικό λαό, έχει κερδίσει από το 2002 όποια κάλπη και αν έχει βάλει. Αν με ακούει εμένα, δεν ξέρω αν με ακούει ο κύριος Χατζηβασιλείος. Βεβαίως, κύριε Λιόγλου. Επειδή δύο φορές επαναλάβατε ότι θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση, γιατί δεν θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, στην εξωτερική πολιτική να συνενεί όλος ο πολιτικός κόσμος? Δηλαδή, και κυρίως οι αξιωματικοί αντιπολίτες. Γιατί έχουμε δει, κύριε Χατζηβασιλείου, και διαψεύστε με αν κάνω λάθος, ότι κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση, αλλάζει και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος. Δηλαδή, δεν έχουμε μια σταθερή γραμμή ως προς αυτό. Δηλαδή, ακόμα και αν η κυβέρνηση δεν το κάνει, θα μπορούσε να πάρει την πρωτοβουλία ο κύριος Μητσοτάκης να ζητήσει μια συνάντηση με τον, όπως ζήτησε με τον Πάνο τον Κάνα, να ζητήσει με τον Τσίπρα και να πει: κάτσε, αδερφέ. Εδώ πριν απ' όλα προέχει η χώρα. Τι μπορούμε σύσσωμο ο πολιτικός κόσμος να διεκδικήσει? Κύριε Λιόγλου, έχετε θέσει το πιο σοβαρό θέμα που πρέπει να απασχολεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Μία συνέχεια και μία συνέπεια στην εξωτερική μας πολιτική. Να σας θυμίσω μόνο ότι στην εξωτερική μας πολιτική, στις βασικές μας θέσεις, δεν έχουμε αλλάξει μια αλήθεια ρότα. Θέλω να πω ότι από την εποχή που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η προπροηγούμενη, είχε θέσει στο Σκοπιανό, όπως θυμόσαστε, ότι η λύση για μας είναι σύνθετη ονομασία έναντι όλων με γεωγραφικό προσδιορισμό, σας θυμίζω ότι τη θέση αυτή, την οποία είχε προτείνει η Νέα Δημοκρατία το 2007 στη Βουλή,
την ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Καμένος με την ψήφο του, ο οποίος σήμερα τυχαίνει να είναι στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και σήμερα περιμένουμε και εμείς να μας πει ποια είναι η θέση του για το μακεδονικό. Φέρνουν το παράδειγμα αυτό γιατί αποδεικνύει ότι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν συνέπεια λόγων και έργων δεν είναι εξαρτήτη πολίτευση σημερινή. Ναι, κύριε Χατζηβασιλείο, στο παρελθόν γίνανε αυτά. Σήμερα όμως η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Και ο χειρότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει δεν είναι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή. Ο χειρότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, κύριε Λιόγλου, είναι η οικονομία. Τουλάχιστον στο άμεσο παρόν δηλαδή εννοώ. Αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το εξής. Να μην ξεχνάμε και το Κυπριακό. Διότι η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης έχει πάρει μια σαφή θέση για το Κυπριακό και έχει επικοινωνήσει και με τον κ. Αναστασιάδη. Άλλωστε την προηγούμενη εβδομάδα είχε γίνει και μια διαζώση συνάντηση εδώ στην Αθήνα με τον κ. Αναστασιάδη και τον κ. Μητσοτάκη. Διότι αυτή τη στιγμή τα ελληνοτουρκικά προβλήματα, κύριε Λιόγλου, περνάνε από την Κύπρο. Θέλουμε, δεν θέλουμε, το Κυπριακό αυτή τη στιγμή είναι στο τραπέζι. Στο οποιαδήποτε εξέλιξη επηρεάζει τη σχέση Αθηνών-Άγκυρας, περνάει υποχρεωτικό από τη Λευκοσία. Εμείς έχουμε μια σαφή θέση ως Ελλάδα. Στηρίζουμε την Κυπριακή Πρωτοβουλία εδώ και χρόνια για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Δεν έχει αλλάξει αυτό, γιατί ξέρετε η εθνική πολιτική αλλάζει στη Βουλή. Εκεί έρχεται ο πρωθυπουργός κάθε κυβέρνησης και κυρίως προγραμματικές του δηλώσεις και λέει τι θέλει να κάνει. Η κυβέρνηση σημερινή, κύριε Λιόγλου, να θυμίσω, δεν έχει επαναχωρήσει από το δόγμα αυτό καθόλου στις προγραμματικές δηλώσεις της και το 2015 και τον Γενάρη και το Σεπτέμβριο του 2015. Επομένως, επισήμως δεν έχει αλλάξει η πολιτική της χώρας. Ανεπισήμως, επιτρέψτε μου, έχει αλλάξει, διότι ο κύριος Κοντζιάς, ο σημερινός υπουργός εξωτερικών, έχει ξεκινήσει εδώ και 5 μήνες μια διαδικασία απορρίτων εγγράφων, τα on-paper, όπως αρέσει σε εσάς τους δημοσιογράφους κυρίως να τα αναφέρετε, δηλαδή ανύπρακτα έγγραφα, στα οποία περιγράφει τις δικές του θέσεις γύρω από το θέμα των εγγυήσεων, κύριε Λιόγλου, στην Κύπρο. Και ο ίδιος μάλιστα θέτει ως προϋπόθεση για να ξεκινήσει οποιαδήποτε διάσκεψη για το Κυπριακό την κατάργηση των εγγυήσεων. Μόνο που η διάσκεψη θα έχει αντικείμενο την κατάργηση των εγγυήσεων. Μα αυτό λέω, δεν μπορεί να αποτελεί η εξωτερική μας πολιτική τις σωστές ή λάθος ή δεν ξέρω τι άλλο επιλογές ενός προσώπου. Μιλάμε για κοινή είναι εξωτερική πολιτική. Εμείς, και να σας πω κύριε Λιόγλου, η κυβέρνηση σήμερα πρέπει να αποφασίσει ποιος καθορίζει τη στάση της Ελλάδας στο κομμάτι αυτό. Το καθορίζει το Μέγρο Μαξίμου με την πολιτική που λέει ότι συνεχίζουμε το δόγμα διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και συμπαριστάμεθα στην Κύπρο και στις επιλογές της. Ή βγαίνει μπροστά η γραμμή του κ. Κοντζιά, η οποία είναι πιο προχωρημένη, αν θέλετε, και έχει έναν έτσι αριστερό εθνικισμό, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω, ξεκινώντας δηλαδή με πιο μαξιμαλιστικές διαθέσεις την ώρα που το θέμα είναι στο τραπέζι. Να μας απαντήσει η κυβέρνηση, κύριε Λιόγλου, διότι αυτοί έχουν το μαχαίρι, έχουν και το πεπόνι. Νομίζω όμως ότι και εσείς, εν αναμονή κυβέρνηση πλέον. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα, κύριε Λιόγλου, με συγχωρείτε. Και εσείς, λέω, η Νέα Δημοκρατία, εν αναμονή, ως κυβέρνηση εν αναμονή, μπορείτε να πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες. Και θα ήθελα με την ευκαιρία να σας ρωτήσω, ποιες είναι κατά την κρίση σας οι συμμαχίες που πρέπει να επιδιώξει τούτη τη στιγμή η χώρα, οι διεθνείς συμμαχίες εννοώ, πέρα από το εσωτερικό, που δύσκολο το βλέπω στο εσωτερικό, αλλά εν πάση περιπτώσει στο εξωτερικό. Δηλαδή, θα πρέπει να συμμαχίσουμε, να αναζητήσουμε συμμαχίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σιωπά επιδεικτικά με το Ισραήλ, το οποίο επιτίθεται πρόσφατα πάλι με βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Κύριε Λιόγλου, αυτός ακριβώς είναι και ο σωστός στόχος. Αλλά επειδή η διπλωματία πάντοτε είναι ευαίσθητη, έχω να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία τις τελευταίες 48 ώρες έχει αναλάβει πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες στο θέμα αυτό. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, τα θέματα είναι σε εξέλιξη. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο όλα αυτά να δημοσιοποιούνται πριν φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Διότι, επιτρέψτε μου να πω ότι να χρησιμοποιήσω το ρήμα, θα τα κάψουμε. Επομένως, ναι, ζητούμε από τον κόσμο την υπομονή και την κατανόησή του. Τα θέματα αυτά είναι τόσο σοβαρά και απαιτούν χειρουργική ακρίβεια και λεπτούς χειρισμούς. Εμείς αυτό κάνουμε. Εδώ και 48 ώρες είμαστε σε πλήρη επαφή και με την Λευκοσία και με τις Βρυξέλλες και με το Βερολίνο, κύριε Λιόγλου, για το θέμα του Ερντογάν. Και σας το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, διότι η ανοιχτή γραμμή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΤΣΕΝΤΕΟΥ, του κυβερνώντος κόμματος της Άγγελα Μέρκελ στο Βερολίνο, για το θέμα ειδικά αυτό της Τουρκίας, είναι σταθερή τις τελευταίες 2 ημέρες. Επομένως, ζητούμε υπομονή για να μπορέσουμε κι εμείς να είμαστε πιο ακριβείς σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Εκείνο όμως που προέχει να τονίσουμε είναι ότι
για το Κυπριακό και επιτρέψτε μου να επιμείνω, επειδή είδατε και τον πρόεδρο Αναστασιάδη πριν από μισή ώρα στο διάγγελμα που απίθυνε στον Κυπριακό λαό. Το Κυπριακό είναι αυτή τη στιγμή σε μια κρέμεται από μια κλωστή, κυριολεκτικά. Ή τώρα θα πάμε σε μια λύση, ή θα πάμε σε οριστική διχοτόμηση. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης έχει επιδείξει μεγάλη υπευθυνότητα, έχει αναλάβει ένα βαρύ ιστορικό φορτίο, το οποίο πραγματικά με μεγάλη επιτυχία ο άνθρωπος αυτός το μεταφέρει το τελευταίο διάστημα, γιατί είναι πολύ γενναίος στις συνομιλίες του με τον Μουσταφάκητζη. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το παιχνίδι το σαμποτάρει η Άγκυρα, η οποία βρίσκει αφορμή στη διγλωσία της Αθήνας στο θέμα των εγγύσεων. Μα αυτή η κατάσταση την συμφέρει την Άγκυρα. Κάνουμε. Ήδη 45 χρόνια τώρα με αυτή την de facto διχοτόμηση έχει ουσιαστικά την προχωρήσει και στην de jure, σου. Κύριε Λιόγλου, μπορείτε όμως να μου απαντήσετε, μια και κάνουμε συζήτηση, η Άγκυρα για ποιο λόγο πρέπει να βρει πάτημα το οποίο της προσφέρει με μεγάλη χαρά και απλόχερα η κυβέρνηση της Αθήνας σήμερα, η οποία παρουσιάζει μια σχετική διφωνία ή, αν θέλετε, παρουσιάζει μια αμφιθυμία στις απόψεις για τις εγγύησεις. Αν θέλετε τη δική μου γνώμη, θα έπρεπε για αυτά τα θέματα να υπάρχει ένα Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής που να αποτελείται από όλα τα κόμματα. Αυτή είναι η δική μου απάντηση. Κύριε Λιόγλου, υπάρχει στο Σύνταγμα κατοχυρωμένο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, το οποίο η Νέα Δημοκρατία εδώ και 4 μήνες ζητάει επισταμμένα να συγκληθεί με 2 θέματα. Να μας ενημερώσει ο Υπουργός Εξωτερικών για το θέμα του Κυπριακού και το σχέση της Ελλάδας-Τουρκίας, και δεύτερον για την κατάσταση στην Αλβανία, κύριε Λιόγλου. Γιατί και εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ναι, γιατί ο Ερντογάν ψάχνει συμμάχους. Είναι πρωτοκτοράτο του ουσιαστικά η Αλβανία. Πατερούλη τον ανέβαζαν, πατερούλη τον κατέβαζαν όταν πήγαινε εκεί πέρα. Κύριε Λιόγλου και κύριε Κόκκινη, στις 26 Οκτωβρίου, δηλαδή πριν από ένα μήνα σχεδόν, η τουρκική κυβέρνηση χρηματοδότησε με 170 εκατομμύρια ευρώ την αλλαγή της στολής των Αλβανών αστυνομικών. Το έκανε δηλαδή σε μια εθνική δράση αλβανικό κράτος. Και καθόλου τυχαίο, έτσι, κύριε Χατζηβασίλειο. Προακριβώς, το λέω προς επίρρωση του επιχειρήματος που πολύ σωστά θέσατε στη συζήτηση πριν από λίγο. Mm-hmm. Αλλά το τονίζω, το ζητάμε 4-5 μήνες. Το ζητήσαμε πριν από 15 μέρες. Ξαναζητήσαμε να έρθει ο κ. Κοτζιάς στη Βουλή εδώ και 6 μήνες να ενημερώσει την Επιτροπή Εξωτερικών και το έκανε μόλις την περασμένη Παρασκευή. Πριν από 5 μέρες. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να αφήνει την αντιπολίτευση στον απόλυτο σκοτάδι, να μην την ενημερώνει δηλαδή όπως οφείλει να το κάνει για το Συντάγματος και να ζητάει και τα ρέστα. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι εμείς το έχουμε ζητήσει και το ζητάμε και σήμερα το ζήτησε ο κ. Κουμουτσάκος και χθες το ζήτησε ο κ. Κουμουτσάκος. Ο κ. Κοτζιάς αρνείται πεισματικά να μας δώσει την οποιαδήποτε ενημέρωση για αυτά σοβαρά ζητήματα. Και μια και που αναφέρατε τον κύριο Κουμουτσάκο, ελπίζει να συνεχίσει την καλή πολιτική που είχε ο Πέτρος ο Μολυβιάδης στα θέματα αυτά. Νομίζω υπήρξε και μαθητής. Ο κύριος Κουμουτσάκος, επίσης μαθητής του Πέτρου Μολυβιάδη, επίσης μαθητής της Δώρας Μπακογιάννης στη συνέχεια του Υπουργείου Εξωτερικών. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος που, αν θέλετε, συνέδεσε τις δύο θητείες των σημαντικών αυτών υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, υπουργών εξωτερικών. Αλλά ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία, κύριε Ελαιόγλου, έχει μια σταθερή πολιτική. Έχει μια υπεύθυνη φιλοευρωπαϊκή στάση και κυρίως δεν παίζει με τα εθνικά θέματα. Εμείς βγήκαμε μπροστά σε κάθε δύσκολη στιγμή. Έτσι κάνουμε και τώρα. Απαιτούμε από την κυβέρνηση λοιπόν να κάνει το ίδιο και πρωτίστως να μας πει ποια είναι η θέση της, δεύτερον ποιος είναι ο στόχος της και τρίτον ποιες συμμαχίες έχει συνάψει με τον έξω κόσμο για να πετύχει τους στόχους αυτούς. Δεν έχει απαντήσει σε κανένα από τα 3 θέματα αυτά, κύριε Λιόγλου, και αρνείται να το κάνει πραγματικά μέχρι και σήμερα. Μήπως πρέπει να φύγει όμως το θέμα, κύριε Χατζηβασιλείου, από εθνικό επίπεδο και να υπάρξει μια συνεννόηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ένα Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέμα απέναντι στην Τουρκία? Μήπως η Ελλάδα θα πρέπει να ζητήσει κάτι τέτοιο από τους Ευρωπαίους ηγέτες? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή την πρωτοβουλία. Γιατί νομίζω ότι μετά θα είναι πάρα πολύ αργά. Αν ο Ερντογάν ήδη τα έχει πάρει πάνω του και αρχίζει και λέει φρασίτατα δηλώσεις. Από εδώ και πέρα, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει μια εκστρατεία ενημέρωση των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών με ορίζοντα τη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου, η οποία θα έρθει σε 10 μέρες, 15. Εάν λοιπόν δεν το κάνει αυτό, προφανώς είναι άλλη μια χαμένη ευκαιρία. Σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει, σας είπα εδώ και 2 μέρες, την ενημέρωση όλων των πρωτευουσών, όλων των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρομαι δηλαδή στον κύριο Γιούνκερ, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής Κομισιόν. Ενημερώνουμε και θα συνεχίσουμε μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής
όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες είναι στο Ευρωπαϊκό Αλλαγικό Κόμμα και είναι, εν πάση περιπτώσει, τα αδελφά κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και έχουμε έναν ανοιχτό διάβλο, αλλά και αυτές που δεν είναι στο Λαϊκό Κόμμα. Διότι εμείς έχουμε διάβλο κοινωνίας με όλους. Διότι έχουμε μια σταθερή επαφή με τους εταίρους μας. Η κυβέρνηση οφείλει να το κάνει αυτό επί πέντε, αν μου επιτρέπετε. Στο χέρι της να το κάνει και περιμένουμε να το δούμε με μεγάλη χαρά. Μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει τίποτα. Κλείνοντας, κύριε Χατζηβασιλείου, μια πρόβληψη, αν θέλετε να τολμήσετε, για το Κυπριακό. Θα βρεθεί λύση, η οποία θα είναι υπέρ της Κύπρου, βέβαια, έτσι. Κύριε, γιατί η διχοτόμηση. Ναι. Επειδή όταν λέμε υπέρ της Κύπρου, υπέρ του λαού της Κύπρου. Υπέρ του λαού της Κύπρου. Γιατί να μου επιτρέψει ο κύριος Χατζηβασιλείου να πω ότι αν γινόταν δημοψήφισμα μεταξύ των κατοίκων της Κύπρου και εννοώ και τους. Όχι Τουρκοκύπριους, που είναι λάθος αυτή η φράση, και τους μουσουλμάνους της Κύπρου, διότι δεν υπήρχε τουρκική λέξη. Η φράση Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι εφευρέθηκαν από τους Άγγλους, με εκείνον τον περίφημο το Γρίβα, τέλος πάντων, αλλά λέω με τους μουσουλμάνους της Κύπρου, θα ήταν συντριπτική η πλειοψηφία υπέρ της ενιαίας Κύπρου. Οι επικιστές είναι αυτοί που δημιούργησαν πρόβλημα και στους μουσουλμάνους της Κύπρου. Ασχέτως του θέματος μουσουλμάνοι όχι της Κύπρου, γιατί ξέρετε αυτό είναι ένα μεγάλο ιστορικό θέμα το οποίο δεν μπορούμε να συζητήσουμε προφανώς σε πέντε λεπτά. Στο βασικό ερώτημά σας μπορώ να σας πω ότι επειδή είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος και επειδή ως νέος άνθρωπος και σαν ένας επιστήμονας ο οποίος έχει ζήσει στην Κύπρο, όπως το λέτε και εσείς, και ξέρω πολύ καλά τους ανθρώπους του νησιού, είμαι αισιόδοξος ότι μπορεί να βρεθεί λύση. Δεν έχουμε τελειώσει. Είμαστε απλώς στην τελευταία στροφή. Επαφίεται από εδώ και πέρα στις δύο πλευρές, εάν θα συνεχιστεί ή όχι, για να φτάσουμε στο τελικό προορισμό. Η ελληνική πλευρά και κυρίως ο πρόεδρος Αναστασιάδης, με το διάλειμμα που έβγαλε σήμερα, έχει τονίσει τη διαθεσιμότητά του να πολεμήσει, να φτάσει μέχρι τέλος. Συμμαχίες χρειάζονται, κύριε Χατζηβασιλείου, συμμαχίες που δεν τις έχουμε. Ήταν μια χρυσή ευκαιρία να τα βρούμε με το Ισραήλ. Να σας πω όμως κάτι. Πολύ σωστό πριν, το οποίο δεν πρέπει να υποτιμάμε, κύριε Λιόγλου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και ανθρώπινος παράγοντας στη μέση. Και ο ανθρώπινος παράγοντας στην Κύπρο θέλει λύση. Αυτό δεν πρέπει να το υποτιμάμε, γιατί στο σχέδιο ΑΝΑΝ, καλό ή κακό σχέδιο, ό,τι θέλετε να ήταν, ο ανθρώπινος παράγοντας δεν ήθελε λύση στο Κυπριακό. Δεν συμφωνούσε. Αυτή τη στιγμή οι ισορροπίες σε επίπεδο πολιτών είναι διαφορετικές. Και νομίζω ότι αυτό το γεγονός από μόνο του δημιουργεί την ιστορική ευθύνη στις δύο πλευρές, και κυρίως στην Τουρκία, που προβάλλει διαρκώς εμπόδια, να καθίσει στο τραπέζι και να βρεθεί μια λύση. Η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει επιδείξει σοβαρότητα και υπευθυνότητα με τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Η τουρκική πλευρά συνεχίζει να δείχνει εμπόδια. Ας ευχηθούμε ότι οι προσεχείς ημέρες μέχρι το Δεκέμβριο, που θα γίνει ίσως κορυφής και ο Αναστασιάδης θα ενημερώσει τους εταίρους, θα βρεθεί ευήκον ούς από την άλλη πλευρά. Διαφορετικά, βάλαμε ότι είμαστε αντιμέτωποι με μια οριστική διχοτόμηση με συνέπειες που δεν θα ήθελα να φανταστεί κανείς σήμερα. Κύριε Χατζηβασιλείου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί το θέμα μάλλον δεν τελειώνει εδώ. Σαφώς θα έχει συνέχεια, κύριε Λιόγλου. Τελείωσε 45 χρόνια τώρα, αλλά ελπίζω να μην τελειώσει με κακό τρόπο. Εγώ το μόνο που θέλω να τονίσω. Ναι, για να νομίζω ότι ήμουν να σαφής στην ερώτηση που έκανα στον κύριο Χατζηβασιλείου. Πάντοτε η αξιωματική αντιπολίτευση δεν είναι ότι είναι αναμονή αύριο. Αλλά είναι πάντοτε η όποια αξιωματική αντιπολίτευση τελεί εν αναμονή η κυβέρνηση. Εάν λοιπόν θα έπρεπε να πάρει ο κ. Μητσοτάκης πρωτοβουλίες και να κάνει επιθέσεις συνεργασίας προς την κυβέρνηση για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Εγώ προσωπικά δεν πήρα απάντηση σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, δηλαδή ότι εδώ προέχει, δυστυχώς τα κόμματα στην Ελλάδα προέχει και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και από την πλευρά των ανεξαρτήτων Ελλήνων η νομή της εξουσίας. Να είμαστε εμείς στην εξουσία, να τακτοποιούμε τους δικούς μας ανθρώπους και μετά όλα τα άλλα είναι ιστορίες. Μάλιστα. Πάμε σε άλλο θέμα, γιατί μιλήσατε πολλές φορές για οικονομία. Οικονομία. Ήταν να γίνει μια μίνι σύνοδος και ακυρώθηκε. Τι γίνεται τελικά? Αυτό είναι ένα άλλο περίεργο. Ήταν να γίνει την Παρασκευή, μεθαύριο, μια μίνι σύνοδος, μια άτυπη θα λέγαμε σύνοδος, στο Βερολίνο, με τη συμμετοχή, προσέξτε, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας. Χωρίς την παρουσία της Ελλάδας. Χωρίς εμάς. Να συζητήσουν για μας. Αυτό τώρα πώς να το σχολιάσει κανείς. Άμα βλέπει και τέτοια πράγματα ο Ερντογάν, μείνει να μην ξεσαλώνει μετά, που λέει και ο λαός.
Λοιπόν, και για να συζητούσαν την πιθανή συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό χρέος. Mm-hmm. Και βέβαια, για ακόμα μια φορά, ο Σόιμπλε το ανέβαλε ή το ματέωσε. Δεν ξέρω, θα δούμε αν θα γίνει. Φοβάστε τέταρτο μνημόνιο, κύριε Λεόγλου. Μέσα στο 2017, σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί το έχω συζητήσει και με άλλους διεθνολόγους, είναι αναπόφευκτο να γίνουν εκλογές. Άρα σχεδόν βλέπετε εκλογές μέσα στο 2017. Και πολύ φοβάμαι πολύ σύντομα. Ο Τσίπρας δεν έχει πλάτη, δεν έχει πλάτες όμως ακόμη. Δεν είναι θέμα αν έχει πλάτες. Ο ίδιος ο Τσίπρας σήμερα πρώτον είπε ότι εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με τους θεσμούς που αυτές τις μέρες που συζητάνε, θα πάω σε εκλογές. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό, αν το είπε σε εμάς, τους λέει στους έξω, δεν ξέρω τι σημαίνει. Όμως, έτσι ή αλλιώς, ακόμα και αν προχωρήσει τώρα αυτή η όποια συμφωνία, εάν δεν συμπεριλαμβάνει, προσέξτε, απομείωση του χρέους, έτσι, ρύθμιση του χρέους, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2017 θα έχουμε σίγουρα εκλογές. Γιατί? Διότι ποια κυβέρνηση, η παρούσα ή έστω και αν γίνουν εκλογές νωρίτερα και έρθει και πετάξει την καυτή πατάτα ο Τσίπρας στον Μητσοτάκη, θα έρθει να ψηφίσει προϋπολογισμό με 3,5% πλεόνασμα. Ποια? Δεν μπορεί κανένας υπουργός οικονομικών, σας το δηλώνω και δεν το λέω μόνο εγώ, άμα θα δείτε όλα τα έγκαιρα ενημερωτικά. Οικονομολόγοι το λένε αυτό. Όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει αυτό το 3,5%. Δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται. Non exist, πώς να το πω. Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, ποια κυβέρνηση θα κατεβάσει αυτόν τον προϋπολογισμό? Θα προσφύγουν σε εκλογές και θα πούνε εμείς δεν μπορούμε. Άρα τώρα το αν θα υπάρξει τέταρτο μνημόνιο, αν θα υπάρξει τέταρτο μνημόνιο, το είπαμε και την άλλη φορά, θα υπάρξει με έξοδό μας από την. Αυτό θα συνδυαστεί με την έξοδό μας από το κοινό νόμισμα. Mm-hmm. Με πιθανή εκδοχή το παράλληλο νόμισμα, την λεγόμενη ευρωδραχμή. Mm-hmm. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι να μην γίνει αυτό το σενάριο, αλλά δεν ξέρω αν το άλλο είναι καλύτερο. Δηλαδή, εάν υποκύψει πάλι για ακόμα μια φορά πλήρωση κυβέρνηση σε όλες τις απαιτήσεις. Μα δεν αντέχει. Διότι όσους φόρους και να βάλει. Δημήτρη, όταν λέμε 3,5%, ξέρεις τι είναι. Δηλαδή είναι περίπου άλλοι φόροι, άλλα 6,5 περίπου δισεκατομμύρια. Το ξέρω. 4,5 έως 6 δισεκατομμύρια. Όταν το ακαθάριστο εθνικό προϊόν από 225-230 δισεκατομμύρια που ήταν πριν μερικά χρόνια, έχει στηρικνωθεί στα 180 και θα πάει του χρόνου στα 170 και 175. Φαντάζομαι τώρα σε αυτό το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, ένα να βάζεις εσύ πλέον, δηλαδή να βάζεις επιπλέον φόρους 4,5 και 5 δις. Ήδη ο Γάιδαρος κλάταρε. Τέλειωσε. Όπου Γάιδαρος ο ελληνικός λαός. Τέλειωσε. Έχει κλατάρει. Ήδη δεν μπορεί. Και όσα μέτρα και αν παίρνουν, όχι μόνο δεν εισπράττουν, αλλά μειώνονται κιόλας οι εισπράξεις, διότι άλλος λέει, ναι. Ούκ έχει λαμβάνει παρά το μη έχοντος. Είπατε για κάλπες και ίσως να έχετε ένα δίκιο και θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί είδαμε μόλις προχθές τη Νέα Δημοκρατία να ετοιμάζει μια σκιώδη κυβέρνηση. Βέβαια, μέσα σε αυτή υπήρξε δεν και σαρά. Δεν ετοίμασε, αναδόμησε. Αναδόμησε. Πάντα υπάρχει σκιώδης. Ναι, απλά έδωσε ένα, αν θέλετε, λίγο μεγαλύτερη βαρύτητα. Μια ανακατάταξη, ναι. Και μια μεγαλύτερη βαρύτητα στις αρμοδιότητες. Ανασχηματισμό θα τον πούμε. Ανασχηματισμό θα τον πούμε, λοιπόν. Ο οποίος ανασχηματισμός είχε έντονο σαραϊκό ενδιαφέρον. Πάμε λίγο να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς, πώς είδατε αυτή την ανακατάταξη? Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία προφανώς τοποθετεί τους ανθρώπους της ως σκιώδεις υπουργούς απέναντι στους υπουργούς. Για καλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο προφανώς. Και ταυτόχρονα βλέποντας και τις εξέλιξεις. Παραδείγματος χάρη αυτό που ανέφερα προηγουμένως, η τοποθέτηση, η αλλαγή του κ. Κουμουντσάκου στο Υπουργείο Εξωτερικών ως σκιώδης υπουργός δεν ήταν τυχαία. Έτσι. Από εκεί και μετά, αυτό βέβαια δεν σημαίνει, για να μην τρελαθούμε κιόλας, δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί που εμφανίζονται ως σκιώδεις υπουργοί, ότι θα είναι και υπουργοί αύριο, έτσι. Σωστά. Μην έχουμε τέτοιες. Διότι, καταρχήν, το σύστημα αυτό είναι στημένο στο
υπουργικό σχήμα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουμε όμως ότι όταν αλλάζουν οι κυβερνήσεις, αλλάζουν και τα υπουργεία. Σαφώς, αλλά δείχνει. Αλλάζουν και τα ονόματα. Δείχνει μια προτίμηση όμως του αρχηγού του κόμματος, κύριε Γιώργο. Είναι ένα πρόκρημα. Ναι, ναι, δείχνει μια προδιάθεση. Μέσα λοιπόν σε αυτή την προδιάθεση έχουμε τομεάρχη. Έχουμε τον κύριο Κώστα Καραμανλή. Ναι, από υποτομεάρχης που ήταν έγινε τομεάρχης πλέον. Μπράβο. Ο οποίος ανέλαβε ένα πολύ σημαντικό πόστο, έτσι, του Υπουργείου Εσωτερικών, αν δεν κάνω λάθος. Στο Σπίρτζι. Ναι, στο Σπίρτζι, απέναντι από το Σπίρτζι. Και είχαμε και μία μικρή, αν θέλετε, υποβάθμιση, και αναφέρομαι στην υποβάθμιση της κυρίας Αρβατζή. Όσο αφορά τον Κωνσταντίνο Καραμάλη, νομίζω ότι είναι μία από τις εξέχουσες προσωπικότητες αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας και του τόπου μας, έτσι. Mm-hmm. Διότι το βαρύ όνομα, το οποίο όμως από μόνο του δεν θα έλεγε κάτι. Σαφώς. Έτσι, το οποίο έτσι κουβάλαγε μια ιστορία ολόκληρη. Αλλά οι σπουδές του, η πολιτική του παρουσία, η πολιτική του παιδεία και όλα αυτά, όλο αυτό τον καιρό, φαίνεται ότι κατακτά την μια την κάνει προτίμηση. Κάνει δουλειά ο κύριος Καραμαλής, μην κρυβόμαστε, έτσι. Και σοβαρή δουλειά. Το βλέπουμε αυτό. Εάν κάτι εμένα μου αρέσει στον Κώστα τον Καραμαλή, είναι ότι δεν λαϊκίζει. Δηλαδή δεν λέει πράγματα που αχούν ευχάριστα στον κόσμο για να έχουμε να λέμε. Mm-hmm. Τώρα για την κυρία Αραμπατζή, τη Φωτεινή, νομίζω ότι είναι τρίτη στον αγροτικής ανάπτυξης. Ακριβώς. Δεν τα είχε πάει καλά στην προηγούμενη φορά. Είχε το τουρισμό. Όχι, πιο παλιά, πιο μπροστά. Λέτε, πάλι ανάπτυξης. Ναι, ήταν στο αγροτικής ανάπτυξης. Σωστά. Δεν τα πήγε καλά. Ουσιαστικά, αυτή τη στιγμή, δεν είναι απλά υποβάθμιση, είναι εξαφάνιση. Τώρα τρίτη τάξη. Σε σκιώδη αυτή, δηλαδή είναι τρίτη στην σειρά αναπληρωτής. Οπότε βάλε ο πρώτος, ο δεύτερος και μετά έχουμε να λέμε για τον τρίτο. Ως μην γενόμενο θα το έλεγα. Αυτό προφανώς αξιολογήθηκε από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν έχει να προσφέρει κάτι τη δεδομένη στιγμή τουλάχιστον. Μάλιστα. Και να κλείσουμε λίγο με κάτι τελευταίο που θα ήθελα, γιατί σήμερα έπαιξε και πρώτο θέμα στο δελτίο μας. Και αναφέρομαι, και όχι μόνο σε εμάς, έπαιξε πανελλαδικά το συγκεκριμένο θέμα, και αναφέρομαι στις καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ αναφορικά με λοιμώξεις οι οποίες υπάρχουν εντός των νοσοκομειακών ιδρυμάτων λόγω ελλείψεως υλικοτεχνικής υποδομής και λόγω ελλείψεως χρημάτων, κονδυλίων. Θα ήθελα λίγο να μου κάνετε και ένα μικρό σχόλιο γι' αυτό. Καταρχήν, πρέπει να πω ότι ήταν πάρα πολύ καλό το ρεπορτάζ σας που κάνατε, διότι είναι ένας τεράστιος κίνδυνος. Αυτό το θέμα. Είναι μια βραδιφλεγής βόμβα στο υγειονομικό σύστημα και στην υγεία της Ελλάδος, στην υγεία των Ελλήνων. Έτσι, αρκεί να σου πω ότι φρικιαστικά είναι τα νούμερα που ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ εδώ. Βέβαια. Αρκεί να σας πω και εγώ κανένα δυο ακόμα ότι έχουν αυξηθεί πολύ η βρεφική θνησιμότητα. Δηλαδή άρχισαμε να ερχόμαστε σιγά σιγά στα επίπεδα που ήμασταν μετά τον πόλεμο. Το 50. Λόγω των λοιμώξεων, λέτε, λοιπόν, λόγω έλλειψη υποδομών, κύριε Λόγω. Τι λέει το ρεπορτάζ. Έλλειψη χρήματος στάση εμπορίου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σήμερα, λοιπόν, άκουγα με τρόμο τον αντιπρόεδρο, νομίζω, του Φαρμακευτικού Συλλόγου, δεν ξέρω ακριβώς, της Φαρμακαποθήκης. Κάποιος, τέλος πάντων, που είχε... Πανελλήνιας, λέτε. Ναι, σε κεντρικό επίπεδο, ότι υπάρχει σοβαρότατη έλλειψη φαρμάκων. Γενικά, όχι μόνο στα νοσοκομεία. Δηλαδή, πας στα φαρμακεία και δεν βρίσκεις φάρμακα. Διότι κάποιοι, πέραν ότι έχουμε έλλειψη χρήματος, κάποιοι κερδοσκοπούν. Τα φάρμακα, επειδή στην Ελλάδα είναι φθηνότερα, κάποιοι λοιπόν, και εδώ είναι πού είναι πάλι η κυβέρνηση, αναρωτιέμαι, και αναρωτιόταν και ο αντιπρόεδρος, τα εξάγουν, τα επανεξάγουν έξω. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι δραματικό που συμβαίνει. Αλλά σε αυτό που αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος, ένα από τα θύματα, μάλιστα από τα γνωστά θύματα, είναι καθημερινά τα θύματα και στο νοσοκομείο Σερών και παντού, είναι οι λεγόμενες ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, που κινδύνεψε να χαθεί και δεν ξέρω αυτή τη στιγμή σε ποια πορεία βρίσκεται η υγεία του Θάνου του Πλεύρη. Mm-hmm. Έτσι, ναι. Ο άνθρωπος μπήκε για να κάνει μια παρακέντηση στο γόνατο. Ρουτίνας, και... έτσι, ρουτίνας. Ούτε καν ρουτίνας, δηλαδή μια απλή, πώς να το πούμε, τέτοια που κάνουμε όλη μέρα. Mm-hmm. Έτσι, μια παρακέντηση στο γόνατο. Και χαροπαλεύει στην εντατική. Να είναι καλά ο άνθρωπος, να σωθεί. Αλλά καταλαβαίνετε λοιπόν τη δραματική αυτή εξέλιξη. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα και εδώ δεν ακούμε τίποτα και ασχολούμαστε όλη μέρα με το τι είπε και με το τι θα κάνει ο Ερντογάν.
Εδώ θα έπρεπε να έχουμε λιγότερες δηλώσεις και περισσότερη δουλειά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Μιλιόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία κουβέντα μόνο θα ήθελα να θυμίσω στον ελληνικό λαό, γιατί πέρασε τα ψηλά. 24 Φεβρουαρίου ξεκινάει η δίκη της Siemens. 10 χρόνια μετά. Ένα ερωτηματικό και αν θέλεις τη διάθεση σου στην επόμενη Δετάρτη να το σχολιάσουμε. Γιατί άραγε 24 Φεβρουαρίου. Σας αφήνω και εσάς τηλεθεατές να το σκεφτείτε. Γιατί τώρα. Γιατί 24 Φεβρουαρίου η δίκη της Siemens. Μάλιστα. Το κρατάω και εγώ για να το δουλέψω. Και θα τα πούμε φυσικά την ερχόμενη Τετάρτη για να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή του Γιώργου Κουβαρά, στο Άξον 24, ήταν καλεσμένος ο βουλευτής Αιρών της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Καραμαλής, ο οποίος μίλησε για την αξιολόγηση και την διαπραγμάτευση κυβέρνησης θεσμών, τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα όσα γράφονται για την συνεργασία κυβέρνησης Τσίπρα και Καραμαλικών. Συνέντευξη στον δημοσιογράφο Γιώργο Κουβαρά και στο Άξον 24 παραχώρησε ο Σεραίος Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμαλής. Ο Κώστας Καραμαλής, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξη που παραχώρησε, αναφέρθηκε στις διεθνείς εξελίξεις και την άνοδο του λαϊκισμού, όπως τόνισε, ενώ μίλησε και για τη Νέα Δημοκρατία, την Ευρώπη και την οικονομική κρίση. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μερικές απλές διαπιστώσεις. Η πρώτη διαπίστωση με την εκλογή του Τραμπ ή με το Brexit, αν θέλετε, είναι ότι στις δυτικές δημοκρατίες έχει δημιουργηθεί πλέον ένα ρήγμα που ξεπερνά τους κλασικούς διαχωρισμούς αριστερά-δεξιά. Ναι. Βλέπουμε ψηφοφόρους που αντιδρούν στην παγκοσμιοποίηση. Ναι. Βλέπουμε ψηφοφόρους που αντιδρούν στη μετανάστευση, ναι, στα κύματα των μεταναστευτικών ροών. Βλέπουμε τελικά ψηφοφόρους που αντιδρούν στις ελίτ και αντιδρούν στο σύστημα. Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Σεραίος Βουλευτής αναφέρθηκε στη συνένεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι υπέρ της συνένεσης, αλλά μπορεί κανείς, όπως είπε, να συνεννοηθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει γραμμή συνεννόησης σε καμία περίπτωση. Με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κατά ανάγκη κακό αυτό. Δεν σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει και θα σας πω μερικά πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Αυτή η κουβέντα ξεκίνησε ως μια καφενειακή συνωμοσιολογία και μετά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ναι. Ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός, μία φορά βγήκε και μίλησε. Και πότε μίλησε, κύριε Κουβαρά? Στο δημοσίευμα. Ναι. Και ενώ έκανε κριτική στην Ευρώπη, είπε το προφανές, ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση, ότι η Ελλάδα ανήκει μέσα στο στενό πυρήνα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ. Ναι, ήταν ξεκάθαρη. Αυτή ήταν μια ξεκάθαρη διαφοροποίηση. Ναι. Τώρα, αν αυτοί που θεωρούν τους εαυτούς τους καραμαλικούς και βάζουν αυτές τις ταμπέλες μακριά από μένα, είναι άνθρωποι οι οποίοι τελικά δεν υπηρετούν ούτε τις αξίες του Κωνσταντίνου Καραμαλή, διότι πρώτα απ' όλα δεν πιστεύουν στον ορθό λόγο, δεν αποστρέφεται το λαϊκισμό, δεν θέλουν την αλήθεια. Γιατί αυτές είναι οι αξίες τις οποίες εμείς πρεσβεύουμε, αυτές είναι οι αξίες που πρεσβεύουν όλοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Βάζουμε το εθνικό πάνω από το κομματικό. Τέλος, ο Σεραίος Βουλευτής αναφέρθηκε και σε μια πιθανή διεύρυνση της Νέας Δημοκρατίας. Κάζους μέλη δεν βάζουμε για κανέναν. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διευρύνουμε την παράταξή μας προς την κοινωνία και προς τους πολίτες. Το ζήτημα είναι να έρθουν πολίτες και να ψηφίσουν και να εμπιστευτούν και τη Νέα Δημοκρατία και τον αρχηγό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο τόπος μας. Οι άνθρωποι μας. Η γνώση μας. Το μεράκι μας. Η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή. Η φέτα του τόπου μας. Συνέχεια, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο μας. Την αντίδραση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος προκαλεί ο κρατικός προϋπολογισμός του 2017, ο οποίος προβλέπει νέα μείωση στα έσοδα των Δήμων κατά 10%. Μάλιστα, σχετική επιστολή για το συγκεκριμένο θέμα απέστειλε στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΟ, ο κύριος Γιώργος Πατούλης, ο οποίος διαμαρτύρεται. Αλλά να δούμε τελικά εάν θα πάρει απάντηση ο άνθρωπος γύρω από αυτή τη διαμαρτυρία. Καλό σας βράδυ, κύριε Πατούλη. Καλό σας βράδυ σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Κύριε Πατούλη, νέα μείωση 10% και πάλι χέρι στη τσέπη των Δήμων, έτσι, στα ταμεία των Δήμων. Κοιτάξτε να δείτε, ίσως δεν έχουν καταλάβει όσοι νομοθετούν για ποιο λόγο βρίσκεται σε παρακμή η χώρα. Και είναι σίγουρο ότι οι άλλες χώρες το έχουν καταλάβει
και γι' αυτό έχουν 11,4% του ΑΕΠ στην αυτοδιοίκηση και εδώ έχουμε 2,3%. Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτό, μειώσαν περαιτέρω, ενώ εισπράττουν 5,5 δις από φορολογία την οποία βάζει η κεντρική κυβέρνηση προς τους πολίτες, δεν δίνει τίποτα στην αυτοδιοίκηση επ' αυτών και αφαιρεί και 220 εκατομμύρια από την αυτοδιοίκηση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι πολύ σοβαρό, διότι είναι μια διαφορετική νοοτροπία η οποία μέχρι σήμερα έχει δημιουργήσει όχι κρίση, παρακμή στη χώρα. Mm-hmm. Και γι' αυτό ακριβώς εμείς επισημάναμε και στον Υπουργό Οικονομικών και στον νέο Υπουργό Εσωτερικών ότι αυτό είναι μια στραβή επιλογή, θα πρέπει να διορθώσουν, διότι διαφορετικά θα κλείσουν πολλοί δήμοι και η ποιότητα στους πολίτες, οι οποίοι δεν φταίνε τίποτα, θα είναι σημαντική και άμεση. Mm-hmm. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση, συγκαλούμε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο την Παρασκευή. Μάλιστα. Θα δοθεί συνέντευξη τύπου, θα εξηγήσουμε και κάποια άλλα πράγματα, όπως και για το κεντρικό μας τακτικό συνέδριο που θα γίνει 1, 2 και 3 σε Δεκέμβρη, όπως είναι γνωστό στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό το συνέδριο θα είναι καθοριστικό συνέδριο όχι μόνο για την αυτοδιοίκηση, για τη χώρα. Διότι θα αντιληφθούν μαζί με τους πολίτες ότι πλέον δεν μπορούμε να περιμένουμε αδρανείς για το πώς θα καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν ώστε η χώρα να πάει στην ανάπτυξη. Πρόεδρε, από την άλλη έχουμε και αύξηση αρμοδιοτήτων. Από τη μια έχουμε μείωση χρημάτων κατά 60% από ό,τι ξέρω την τελευταία εξαετία περίπου στους δήμους και από την άλλη σας δίνουν περισσότερες αρμοδιότητες. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι και ο λόγος που μου λέτε ότι θα οδηγηθούν στο κλείσιμο οι δήμοι, έτσι δεν είναι? Μα είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Βεναρδάκης mm-hmm. είπε τα 8 μήνα κάθονται χωρίς να λαμβάνει υπόψη του αν κάποιοι δήμοι δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν τους πόρους να μονιμοποιήσουν ουσιαστικά αυτό το προσωπικό. Και βεβαίως εμείς θέλουμε το προσωπικό, αλλά πώς γίνεται να αποφασίζουν άλλοι χωρίς να ρωτώνται εκείνοι οι οποίοι θα πληρώνουν? Και είναι σίγουρο επίσης ότι με το επόμενο κομμάτι το οποίο αναπτύσσουμε μέσα από τον προϋπολογισμό mm-hmm. αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει είναι πιθανόν τα νούμερα, ενώ άλλα πράγματα λέγαν πριν 2 χρόνια ως αντιπολίτευση και σήμερα πάνε να ψηφίσουν πράγματα τα οποία θα υποβαθμίσουν κατά πολύ την ίδια την κοινωνία, όχι την αυτοδιοίκηση. Σωστά. Την κοινωνία, τον πολίτη. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πουθενά ούτε στη Λιθουανία, ούτε στην Εστονία, ούτε στη Βουλγαρία, ούτε στη Ρουμανία η νοοτροπία του να δίνουν ένα τόσο μικρό ποσό από τη φορολογία του κράτους και συγχρόνως να αποφασίζουν για την τοπική κοινωνία χωρίς να τη ρωτάνε. Είναι αδιανόητα αυτά τα οποία σήμερα συμβαίνουν στη χώρα. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή μας έχουν δεδομένους, mm-hmm. νομίζω ότι το Δεκέμβρη, δηλαδή στην αρχή του Δεκέμβρη θα είναι το τακτικό μας συνέδριο, ναι. θα αντιληφθούν ότι η αυτοδιοίκηση γυρνά σελίδα. Δεν θα παρακολουθεί απαθής ούτε η ίδια, ούτε η κοινωνία του τι κάνει η νομοθετική εξουσία εις βάρος της ίδιας της χώρας. Τα χρήματα φαντάζομαι ότι έρχονται με σταγονόμετρο στους δήμους, έτσι, δήμαρχε. Δηλαδή αυτά τα λίγα εξακολουθεί να υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή, έτσι, από... Καταρχήν θα σας πω ότι τα παρακρατηθέντα ναι. δεν έχουν έρθει ακόμα. Για το, από το 9. Για το 2016 ακριβώς. Ναι. Και είναι σίγουρο επίσης ναι. ότι κάποια υπουργεία εισπράττουν αρκετά χρήματα ναι. ενώ κανείς δεν κάνει τον απολογισμό του έργου τους. Εμάς ο απολογισμός του έργου μας είναι καθημερινό από τους ίδιους τους πολίτες, που αν μια λειτουργία σταματήσει τότε τα ζητήματα είναι τεράστια για τον ίδιο τον πολίτη. Σωστά. Θεωρούμε ότι δεν είναι ζήτημα αυτοδιοίκησης. Είναι ζήτημα της ίδιας της χώρας πώς θέλει να πάει στο μέλλον και στην ανάπτυξη και όχι να βυθίζεται στην παρακμή, όπως γίνεται τώρα. Μάλιστα. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Ούτως ή άλλως, την Παρασκευή είναι η έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, κατά τη διάρκεια της οποίας φαντάζομαι θα πάρθουν και οι αποφάσεις και θα είναι ένα προμήνυμα για το συνέδριο, το τακτικό συνέδριο του Δεκεμβρίου. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε. Καλό βράδυ από τις 4. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ.
Τώρα, κυρίες και κύριοι, στη σύλληψη δύο ατόμων για εισαγωγή λαθρέων αλκοολούχων ποτών στην ελληνική επικράτεια προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύσης Ασφαλείας Σερών έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και φρυνδιαστικό έλεγχο. Τα δύο άτομα διαπιστώθηκε να έχουν εισάγει στην ελληνική επικράτεια από γειτονική χώρα να μεταφέρουν από κοινού συνολικά 204 φιάλες διαφόρων αλκοολούχων ποτών που δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης του ελληνικού δημοσίου. Στη σύλληψη δύο ατόμων για εισαγωγή λαθρέων αλκοολούχων ποτών στην ελληνική επικράτεια προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύσης Ασφαλείας Σερών μετά από συντονισμένες ενέργειες και φρυνδιαστικό έλεγχο. Πρόκειται για δύο υπηκόους Βουλγαρίας ηλικίες 38 και 43 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί του Λιμνιακού Κώδικα. Ειδικότερα χθες το απόγευμα εντοπίστηκαν οι προαναφερόμενοι δίπλα στο σενοριακό σταθμό του Προμαχώνα και στη συνέχεια σε έλεγχο πραγματοποιήθηκε στα δύο αυτοκίνητα που οδηγούσαν, διαπιστώθηκε να έχουν εισάγει στην ελληνική επικράτεια από την γειτονική χώρα και να μεταφέρουν από κοινού συνολικά 204 φιάλες διαφόρων αλκοολούχων ποτών που δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης του ελληνικού δημοσίου. Τα παραπάνω λαθρέα ποτά κατασχέθηκαν, καθώς και τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν ως μέσα μεταφοράς. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερών, ενώ οι κατασχεθήσεις ποσότητες ποτών θα αποσταλούν στις αρμόδιες αρχές για τον προσδιορισμό των διαφυγών των δασμών και φόρων. Η κατασκευή του αγωγού TAP ξεκίνησε. Το σημαντικό αυτό έργο αρχίζει από εδώ, όπου στηβάζονται οι σωλήνες αγωγού πριν μεταφερθούν στα σημεία εξκαφής για να τοποθετηθούν στο υπέδαφος. Κατά μήκος της όδευσης, το έδαφος διαμορφώνεται κατάλληλα. Στη συνέχεια, και αφού πρώτα οι σωλήνες συγκοληθούν μεταξύ τους, γίνεται το άνοιγμα της τάφρου μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν. Το χώμα φυλάσσεται για να χρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση του εδάφους. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες προστασίας και ελέγχου, η τάφρος ξαναγεμίζει με το χώμα εξκαφής και γίνεται επαναφορά της ζώνης εργασίας στην αρχική της κατάσταση. Τέλος, τοποθετούνται σημάσεις που ενημερώνουν τον κόσμο για την ακριβή θέση του υπόγειου αγωγού. Σε λίγα χρόνια, ο αγωγός TAP θα διασχίζει υπόγεια αυτή την περιοχή και παρότι θα είναι αόρατος, τα ωφέλη του θα είναι ορατά σε όλους. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Συννεφιασμένος θα είναι για αύριο καιρό σε όλη τη χώρα και κατά διαστήματα θα έχουμε ηλιοφάνεια. Στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κεντρική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 14 βαθμούς. Ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά, στις Σέρες η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 13 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα ο υδράγυρος θα φτάσει στους 14 βαθμούς. Στην Δράμα θα κυμανθεί από 3 έως 13 βαθμούς. Στην Ξάνθη, Κομωτινή και Αλεξανδρούπολη ο υδράγυρος θα φτάσει στους 14 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην Ορεστιάδα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου.
Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την τηλεόραση Επιλογές. Μην ξεχνάτε να παρακολουθείτε όλη την εξέλιξη της επικαιρότητας και τις ειδήσεις μας φυσικά μέσα από το www.epilogies.tv. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ σε όλους.